Το ανάδειξε το παρουσιάζει τον κύριο Στέλιο Λευκόπουλο, το συγγραφέα της καρδιάς της κούκλας από τις εκδόσεις Τύρφη, η Νόμινε Ντόμινι. Γεννημένος 23 Απριλίου του 1992 στη Θεσσαλονίκη, όπου μεγάλωσε και τέλειωσε το Γενικό Λύκειο, στα 18 του μετακόμισε στα Γιάννενα, όπου σπούδασε στο βιολογικό τμήμα του Πανεπιστημίου της πόλης και έμεινε μέχρι τα 22 του. Στα 22 όμως μετακομίζει στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας, όπου αρχικά ήταν να μείνει για 9 μήνες για να κάνει την πειραματική πτυχιακή του εργασία στο Βιοιατρικό Ερευνητικό Ινστιτούτο Max Planck Ανοσολογίας και Επιγενετικής. Στη συνέχεια όμως του προσεφέρθη θέση και έμεινε μέχρι και σήμερα ως υποψήφιος διδάκτορος στον τομέα της αιματολογίας στο εργαστήριο της Δ. Ειρήνης Τρομπούκη. Παρότι μη σχετική με το αντικείμενό του, η ενασχόληση με τη συγγραφή προέκυψε ήδη από τα πανεπιστημιακά του χρόνια. Ξεκίνησε δημοσιεύοντας άρθρα, κείμενα και σκέψεις του σε ηλεκτρονικά περιοδικά και ιστολόγια. Το Δεκέμβριο του 2016 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Τύρφη το μυθιστόρημά του «Η καρδιά της κούκλας», που είναι το πρώτο μέρος μιας τριλογίας με τίτλο «Η Νόμινε Ντόμινι». Το εν λόγω έργο παρουσιάστηκε θεατρικά το Φεβρουάριο του 2017 στη Θεσσαλονίκη, Λεζιπέρι-Πέρ, και το Μάιο του 2017 στην Αθήνα, Πόλις Art Café, ενώ θα ανέβει στο θέατρο Αυλαία τον Απρίλιο του 2018. Η τυπική κοινωνία δεν έχει και τόσο οξυμένα αντανακλαστικά. Παρά τα αυτά, πολλοί θα είναι αυτοί που θα σταθούν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ειδικά όταν μιλούν για ένα άγριο έγκλημα που γίνεται στις τουαλέτες γνωστής ψυχιατρικής κλινικής από έναν άγνωστο δράστη. Ένας δράστης που κινείται στα όρια του πραγματικού, μια μυθιστορηματική μορφή εκδικητή που λαμβάνει εντολές από έναν ακόμη πιο αφανή ηθικό αυτουργό. Τι όμως μπορεί να συνδέει αυτό το σκοτεινό τύπο με ένα δολοφονημένο πατέρα που ένας αθώος επιμένει να αναλάβει την ευθύνη του φόνου και να καταδικαστεί? Και τι μπορεί να συνδέει την οσυρή αγάπη δύο ανθρώπων με μια αυτοκτονία και με δύο φρικιαστικά εγκλήματα? Μια ευφυής εισαγγελέας προσπαθεί να ξεμπλέξει ένα κουβάρι στο οποίο τελικά εμπλέκεται και η ίδια. Αφού όπως φαίνεται όλες οι ιστορίες συναντιόνται τελικά σε ένα κοινό τόπο από όπου είναι δύσκολο κανείς να αποδράσει. Και η δικαιοσύνη που τελικά πάντα απονέμεται, ακόμη και με εντελώς ανορθόδοξους τρόπους, φαίνεται να είναι το διαρκώς το ζητούμενο σε μια διαδρομή που δεν μοιάζει να έχει τέλος. Ανεπαίσθητα και με τεράστια προσπάθεια, εκείνα τα γκριζογάλανα μάτια που λαμποκοπούσαν τώρα μπροστά του τον μετέφεραν μερικές εβδομάδες πίσω. Το ίδιο παλτό, το ίδιο κομποσκίνι, η ίδια κορμοστασιά. Και μέχρι να κάνει τούτο το συνειρμό, ένα ακόμη κοράκι προσγειώθηκε στο έδαφος μπροστά τους. Και έπειτα ένα ακόμη. Σε λίγα δευτερόλεπτα ακόμη ένα. Το ένα δίπλα στο άλλο, σχεδόν στοιχισμένα, κοιτάζοντας όλα προς την ίδια κατεύθυνση, τον Άγγελο. Πέρασες από μπροστά μας, είπε τελικά, στο λιμάνι. Αυτό σου θυμίζω μόνο, χαμογέλασε ειρωνικά ο άντρας. Εσύ δεν ήσουν, ρώτησε ο Άγγελος, δίχως να πάψει να τον περιεργάζεται. Ναι, εγώ ήμουν. Πέρασα από μπροστά σου, τον διόρθωσε με το ίδιο ειρωνικό χαμόγελο και παίζοντας πάντα με το κομποσκίνι. Δεν υπήρχε κανείς άλλος εκεί. Ήμουν με τον Αλέξανδρο, αντέτεινε ο Άγγελος. Ο άντρας έγειρε ελαφρώς το κορμί του προς το μέρος του ξανθού νεαρού και τον κάρφωσε με το βλέμμα του, ταυτόχρονα με το πτηνό που ήταν ακόμη γαντζωμένο στο χέρι του. Ήσουν, του χαμογέλασε. Αστυνομικό μυθιστόρημα, δικαστικό θρίλερ ή ψυχολογική μονογραφία ή μεταφυσικός φετιχισμός. Η κρυφή ιστορία μυστικών εταιριών και ομάδων απονομής δικαιοσύνης. Μια ιστορία αγάπης που συνεχίζεται μέσα και πέρα από το θάνατο. Το βιβλίο του Στέλιου Λευκόπουλου, «Η Νόμινε Ντόμινι, η καρδιά της κούκλας» από τις εκδόσεις Τύρφη, φαίνεται ότι ενσωματώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που συχνά συναντούμε στην ευρωπαϊκή λογοτεχνία. Τοποθετώντας τη δράση στο σήμερα και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, εκ των πραγμάτων συναντιέται με τις κρυφές ζωές, τα νυχτερινά μονοπάτια, τις ανομολόγητες αλήθειες και τα κοινά και ένοχα μυστικά που αυτή η πόλη ξέρει να κρύβει καλά από τα διάκριτα μάτια. Με ενδιαφέρει περισσότερο να μιλήσω για το τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η ρατσιστική αντιμετώπιση της διαφορετικότητας και πώς μπορεί ενδεχομένως να εξελιχθεί ένας άνθρωπος όταν έχει καταπιεστεί από τον ευρύ αλλά και στενότερο κοινωνικά περιγυρό του. Έτσι ξεκίνησα να γράφω για τον ήρωα του βιβλίου, τον Άγγελο, ο οποίος βίωσε την παιδική του ηλικία με διαφορετικό τρόπο από τους περισσότερους συνομιλίκους του. Ξεκινώντας από μια πολύ απλή εικόνα, αυτή ενός μικρού αγοριού που του αρέσει να παίζει με κούκλες, έχτισε μια ολόκληρη προσωπικότητα, ας μου επιτρέπει να πω περσόνα, της οποίας επιθυμία να παίζει με κούκλες, να φοράει τα ρούχα της μητέρας του, αλλά και ιδιαίτερη αγάπη για αντικείμενα αντιπροσωπευτικά του γυναικείου φύλου, όπως οι γόβες, σήμαιναν πολλά περισσότερα από μια απλή επιλογή ή επιθυμία και αντικατόπτριζαν έναν ολόκληρο και ιδιαίτερο ψυχικό κόσμο με επιπτώσεις σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Ο Άγγελος αντιμετώπισε σε πολύ έντονο βαθμό την αποδοκιμασία του πατέρα του για αυτές τις επιλογές, ενώ βίωσε ως παιδί αλλά και ως ενήλικας αργότερα μια συνεχή εσωτερική πάλη. Οι προστριβές με τον πατέρα και μια αφορμή που δίνεται κάποια στιγμή αναφορικά με την προσωπική του ζωή και τις σεξουαλικές του προτιμήσεις οδηγούν σε μια καθοριστική κίνηση.
Ο πατέρας διώχνει τον ίδιο του το γιο από το σπίτι, απειλώντας να τον σκοτώσει. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, τίποτα πια δεν είναι ίδιο. Ο άγγελος μετατρέπεται από ένα παιδί σε ένα ενήλικα μαχητικό με πολλές ικανότητες, ιδιαίτερο μυαλό αλλά και μια απέχθεια για το ανθρώπινο είδος. Το μυθιστόρημα Καρδιά της Κούκλας ξεκινά με ένα φόνο. Κάποιος έχει τηλεφωνήσει στον πατέρα του άγγελου, μερικά χρόνια αφότου ο άγγελος έχει απομακρυνθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον και δεν έχει πια καμία επαφή με αυτό. Παρότι η μητέρα του άγγελου δηλώνει ένοχη για το φόνο του συζύγου της, η αστυνομία έχει λόγους να πιστεύει πως ο πραγματικός ένοχος είναι ο γιος τους. Έτσι ξεκινάει μια σειρά ανακρίσεων από την εισαγγελέα Αντιγόνη Αριανού, που είναι υπεύθυνη της υπόθεσης. Κάποια στιγμή μέσα στις ανακρίσεις, νομίζω ότι ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται πως η έβρεση του ενόχου είναι το λιγότερο ζητούμενο. Γνωρίζουμε καλύτερα την ψυχοσύνδεση του άγγελου αλλά και της εισαγγελέως, με έναν τρόπο που δηλώνει ότι οι διαφορετικές ιστορίες των ανθρώπων γύρω μας είναι πιθανόν να συναντιούνται στο τέλος με κάποιο τρόπο. Το πραγματικό και διαρκώς ζητούμενο στην όλη ιστορία είναι η ταυτοποίηση του καλού και του κακού. Τα γεγονότα, ωστόσο, μας λένε ότι ίσως αυτά τα δύο να μπορούν να συναντηθούν και στο ίδιο πρόσωπο ή να αλλάζουν πρόσωπα ανάλογα με τις περιστάσεις. Το πιο όμορφο στην όλη ιστορία είναι ότι ασυναίσθητα, πραγματικά χωρίς να το καταλάβω, έφτιαξε ένα παιχνίδι επιλογών, απόψεων και αυτόματων χαρακτηρισμών της προσωπικότητας του κάθε αναγνώστη. Κατάλαβα ότι ανάλογα με το πώς απαντά ο καθένας στην ερώτηση, μπορεί μια κούκλα να έχει καρδιά, έχει και συγκεκριμένη άποψη για το ποιος είναι ο καλός και ποιος ο κακός σε αυτή την ιστορία. Γεγονός που ομολογώ με εγωίτευσε. Το πρώτο μέρος της τριλογίας ολοκληρώνεται με την ταυτοποίηση του πραγματικού δολοφόνου της τριλογίας, ολοκληρώνεται με την ταυτοποίηση του πραγματικού δολοφόνου του πατέρα του Άγγελου, αλλά αυτό είναι μόνο μια αρχή. Μια και είναι ξεκάθαρο από τον τρόπο που κλείνει το βιβλίο, ότι πίσω από όλα τα γεγονότα υπάρχει μια ολόκληρη σκευωρία. Αυτήν λοιπόν καλείται να ξεσκεπάσει η εισαγγελέας Αντιγόνη Αριανού στα επόμενα δύο μέρη της τριλογίας που θα ακολουθήσουν. Ήταν η Καρδιά της Κούκλας από την τριλογία Η Νόμινε Ντόμινι και το συγγραφέα Στέλιο Λευκόπουλο από τις εκδόσεις Τύρφη.